Για μία ακόμη φορά, η αγαπημένη σας, από τις αγαπημένες σας στήλες αυτής εδώ της εκπομπής, είναι τα αφιερωματικά βίντεο διασήμων προσώπων που έφυγαν από τη ζωή. Έχουμε και για σήμερα μία Ελληνίδα φοβερή που τη βλέπουμε μέχρι και σήμερα στις οθόνες μας και γουστάρουμε τρελά, γελάμε και πάντοτε μας μεταδίδει μία θετική ενέργεια. Είναι έτσι λίγο αυτό το κούρεμα που έχει το περίεργο, λίγο τα τραγούδια της, λίγο η δεκαετία αυτή, η όμορφη που συμμετείχε στις ταινίες όλες αυτές. Ίσως και λίγο μας πιάνει και μία πικρία και μία θλίψη με τον άδοξο τρόπο που έφυγε από τη ζωή. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο αφιερωματικό βίντεο για τη Ρένα Παγκράτη, την αξέχαστη star των 80's που έφυγε με έναν πολύ άδοξο τρόπο από τη ζωή, όμως τη θυμόμαστε μέχρι και σήμερα για την θετική της αύρα και για το τόσο ταλέντο της, πραγματικά ξεχυλίζει κάθε φορά τη θυμόμαστε όταν βλέπουμε τις ταινίες και την αγαπάμε πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε. Είχε γεννηθεί το 1949 στη Δάφνη, έχοντας καταγωγή από την Κέρκυρα. Οι πρώτες της εμφανίσεις στο θέατρο έγιναν όταν ήταν μόλις 11 ετών. Θεωρήθηκε παιδί θαύμα και μετά από 5 παραγωγές παιδικού θεάτρου έπαιξε στο θίασο της Έλλης Λαμπέτη το 1961 στο θαύμα της Άννης Σαλιβάν. Ενώ την επόμενη χρονιά ήταν στο Εθνικό Θέατρο, Κατίνα Παξινού και Αλέξη Μινωτής, στο σπίτι της Μπερνάντα Άλβα. Στα 20 της συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα παραμύθια της θείας Λένας» με την Αντιγόνη Μεταξά, εκπομπή που άφησε εποχή. Το 1974 μπήκε λίγο πριν τη διάλυσή του στο θρυλικό ελληνικό ροκ συγκρότημα «Νοστράδαμος». Από εκεί την ανακάλυψε και ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης, δίνοντάς της το ρόλο της χίπισσας Κάθριν στο γνωστό και αγαπημένο σύριαλ της εποχής, το Luna Park. Ο ρόλος εκείνος τη σημάδεψε. Το σύριαλ είχε τεράστια επιτυχία και παίχτηκε στην ΕΡΤ από το 1974 έως το 1981. Μαζόχα. Είναι φάση το αγόρι. Η πρώτη της κινηματογραφική ταινία ως ενήλικη ήταν το «Γυναίκες στα όπλα» του 1979 με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και μπορεί να είχε ξεκινήσει αλλιώς το παιδί θαύμα, όμως η επιτυχία του ρόλου της στο Luna Park, μια ατίθαση χίπισσα, ένα ξανθό παρτσακλό, τη στιγμάτισε και σχεδόν όλη τη η ρόλη που της προτείνανε σε φιλμ, όπως ο Ξεβράκωτος Ρωμιός το 1980 ή το «Η Μανούλα, το Μανούλι και ο Πέδαρος» το 1982, ήταν στο ίδιο ύφος. Κάτι δεν με προσέχει κι όλο τα πίνει. Τον έχω βάλει όμως το μάτι, γιατί με φτιάχνει και μου τη δίνει. Ακόμα πιο γνωστή και αγαπητή και ως τραγουδίστρια έγινε όταν ο Δαλιανίδης την επέλεξε για τις κινηματογραφικές του επιτυχίες «Βασικά καλησπέρα σας» του 1982, «Καμικάζει αγάπη μου» του 1983 και «Έλα να αγαπηθούμε, darling» το 1984. Να τη βρω με το παιδί, και να πέσουμε τα δυο μας αφάσια. Το 90 ήταν δύσκολη. Έβγαλε ένα προσωπικό δίσκο με τη Λύρα, της Αγάπης στο παιχνίδι, το 1992, που δεν πούλησε. Και έκανε ένα guest στη Λάμψη του Φόσκολου και σχεδόν τίποτα άλλο. Πέθανε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1998 από φαρμακευτική δηλητηρίαση. Την βρήκε η αδελφή της στο σπίτι της. Ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία, απόρρια της οικονομικής ανέχειας και της ανεργίας της τα τελευταία χρόνια. Σε σχετική επιστολή που βρέθηκε, η ηθοποιός ανέφερε ότι εκτός από πολύ λίγους συναδέλφους της, κανένας άλλος δεν θέλησε να την προσλάβει. Η ζωή της μακριά από το σανίδι ήταν αυτό που την έφερε σε οικονομικό και προσωπικό αδιέξοδο. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Σωτήρι μου, σωτήρι μου, γλυκέ καράβο, κύρι μου. Αν και στις 25 Ιουνίου κλείσανε 20 χρόνια χωρίς τη Ρένα Παγκράτη,
πάντα θα είναι ζωντανή μέσα από τις ταινίες της και τα τραγούδια της. Ρένα Παγκράτη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αχ, θλίψη έτσι. Δηλαδή, στην αρχή το βλέπεις και λες, εγώ ήθελα να αρχίσω. Σου μεταδίδει ακόμα και τώρα που ξέρεις ότι είναι παιδί. Σου μεταδίδει μια χαρά. Θες να σηκωθείς, να χορέψεις, να το ζήσεις. Τώρα που το βλέπα, βλέπουμε και τις ταινίες της σταδιακά. Παιδί μου, τώρα και σήμερα έχει κάθε μέρα βάζει ταινία. Τώρα το καλοκαίρι. 20 χρόνια, δεν σου φαίνεται ότι έχουμε περάσει. Ναι, κοίταξε, εγώ μεγαλώνοντας την ήξερα σαν πεθαμένη. Δηλαδή, δεν τη θυμάμαι ποτέ ζωντανή. Ήξερα ότι πέθανε και αυτοκτόνησε και τα λοιπά. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου πολύ οικείο αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι, επειδή ο τρόπος που έφυγε ήταν τόσο άδοξος και τόσο άσχημο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν από τα θύματα των 80's, τα θύματα της βιντεοκασέτες και τα θύματα όλου αυτού του συστήματος που μετά οι ίδιοι άνθρωποι που κάνανε τις βιντεοκασέτες αυτές, οι ίδιοι άνθρωποι κάνανε και τα σύριαλ του 90. Δηλαδή και τότε υπήρχαν και χρήματα στην Ελλάδα και τι θα γινόταν να είχε ένα ρόλο σε ένα σύριαλ. Τόσες και τόσες παίζαν τότε, αλλά εντάξει ναι. Τι να τα λέμε, κρίμα, πάντως μεγάλο ταλέντο. Εγώ πίστευα και το πιστεύω ακόμα, δηλαδή, ότι αν ζούσε και συνέχιζε και μετά θα μπορούσε να ήταν η επόμενη Ρένα Βλαχοπούλου. Και δεν ήταν τυχαίο που η Ρένα Βλαχοπούλου την είχε σε πάρα πολλές ταινίες μαζί της, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Ρένα Παγκράτη, τη θυμόμαστε και πραγματικά έχει μείνει στις καρδιές μας.